Με κρότο και σηκώνοντας συννεφοσκόνης έπεσε το πρώτο κομμάτι του τσιμεντένιου σκελετού στο παλιό αμαξοστάσιο του Δήμου Πειραιάς στη Θιβών Κεφαλήρου και από τα ερείπια του θα αναγεννηθεί ένας πνεύμονας ανάσας για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Πρωί Πέμπτης εδώ στην οδό Θιβών Κεφαλήρου στο κέντρο του Πειραιά και όπως βλέπετε πίσω μου η μπουλντόζα έχει πιάσει δουλειά. Είναι το έργο πνοής για τον ποδοσφαιρικό Πειραιά. Ένα νέο γήπεδο ποδοσφαίρου γεννιέται στην καρδιά της πόλης, όπως είχε δεσμευτεί ο Δήμαρχος της πόλης, ο κύριος Γιάννης Μόραλης. Έχουμε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, θα έλεγα, όταν αφαιρέσαμε με εργολαβία του Δήμου τον αμίαντο το στέγαστρο. Σήμερα, πραγματικά, με μια εργολαβία του ΟΠΑΝ πέφτουν οι τελευταίες κολόνες στα τσιμέντα, ώστε να έρθει η δωρεά του κ. Μαρινάκη, η δημόσια δένωση την οποία είχε κάνει πριν 2 χρόνια περίπου, ώστε να δημιουργήσουμε πραγματικά ένα γήπεδο 11x11 ποδοσφαίρου, να διευκολυνθούμε, να αραιώσουμε λίγο το σεφ με την πίεση που δέχεται, να έχουμε πλέον 4 θα έλεγα γήπεδα ποδοσφαίρου, δηλαδή το σεφ του Αγίου Διονυσίου, των Καμινίων, του Ατρομήτου και εδώ, ώστε να μπορέσουμε να μοιράσουμε τα σωματεία καλύτερα και να είναι εκείνα πιο άνετα. Είναι σημαντικό, δεν είναι ο καταλληλότερο χώρο όλων, αλλά είναι ένα από τα μοναδικά κούπεδα που έχει ο Δήμος Πειραιά που θα μπορούσε να κάνει ένα γήπεδο ποδοσφαίρου και πάλι όχι για μεγάλο πρωτάθλημα, αλλά για πρωτάθλημα ενωσιακό. Πιστεύω ότι μέχρι τέλος έτους θα έχει ολοκληρωθεί. Σήμερα είναι πραγματικά μια ιστορική μέρα για την πόλη μας, για τον Πειραιά, για τους αθλητές, για τα αθλητικά σωματεία. Σήμερα πραγματοποιείται μια δέσμευση που είχαμε ως Δημοτική Αρχή ότι θα βοηθήσουμε στο μέτρο του δυνατού ώστε να πραγματοποιηθεί η υπόσχεση του Βαγγέλη του Μαρινάκη να φτιάξει ένα γήπεδο ποδοσφαίρου εδώ στη Θιβών Κεφαλήρου. Τέτοιες συνέργειες Δήμου Πειραιά, ΟΠΑΝ και οι δύο τόνοι και συγκεκριμένα με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού μόνο καλό μπορούν να φέρουν στην πόλη. Όπως είπατε και εσείς, εδώ και δεκαετίες δεν είχε γίνει κάποιος μεγάλος αθλητικός χώρος στον Πειραιά. Όλοι ξέρουμε ότι υπάρχει πρόβλημα στο πού θα στεγαστούν τα σωματεία τα πειραϊκά και πραγματικά σήμερα δεν νιώθουμε μόνο περηφάνεια αλλά και συγκίνηση γιατί η πόλη μας αλλάζει, φτιάχνουμε υποδομές και πραγματοποιούμε όλες μας τις υποσχέσεις.